περάσαμε από εδώ πέρα, ξεχάσαμε να πάρουμε ένα Life Max Up και κάτι άλλα Power Ups από τα δεξιά μεριά, από τα αριστερά μεριά. Δεν είναι μόνο το Life Max Up, είναι και η συνέχεια, από εδώ πέρα πηγαίνει κανονικά. Το Life Max Up είναι θεία. Έχει και Life Max Up, είναι μέσα από τον τύπο. Α, όχι, τι ήταν αυτό. Μπαντάνα. Είναι για τα άπειρα πυρομαχικά. Ναι, με αυτό έχει άπειρα πυρομαχικά ο Άλγκα. Μπορείς να κατέβεις τώρα προς τα κάτω, κάπου παίρνει το Life Max Up. Όντως θυμάμαι ένα Life Max Up, δεν μπορεί να κάνει. Εδώ, εδώ, εδώ. Ισόπλατα μαχαιρωμένος. Και από μπροστά. Δεν λέει γύρνα και πάνω μόνο μου. Αν σε χτυπήσει από πίσω, γύρνα και από μπροστά να τη σπάσει. Έριξε μεγάλο. Λεφτά, λεφτά ήταν. Πουγγί. Μεγάλο πουγγί. Έχει βαθιές τσέπες αυτός ο σκύλος. Έχει πολλά δολάρια εκεί μέσα. Το σιρτάρι. Ναι, μ' αρέσει που. Εκεί το σιρτάρι είναι βγαλμένο για να πατήσεις πάνω. Που σου έχει εδώ πέρα ένα βολικό σιρτάρι για να πατήσεις. Λες και δεν φτάνεις. Και προχωράμε να πάμε στα Underwater Caverns. Όπου θα συναντήσουμε. Σιρτάκι. Αυτό είναι το δηλητηριασμένο μάνιτερ. Όχι, αυτό είναι το δηλητηριασμένο μάνιτερ. Τώρα έχουμε το φρύμι. Αυτοί οι βάτραχοι πετάνε πολύ ωραίο όπλο. Το Mighty Duster. Οι φίλοι σου οι Lancers, τους οποίους θα τους πνίξω τώρα. Από εδώ έχει ένα crack που τρέχει νερό, άμα το βουλώσεις. Θα πεθάνω. Σαν να κρατάνε πάνω κατά της κυβέρνησης είναι έτσι όπως να κατεβάλουν όλα. Κάνουν και αυτή απεργία στο κάθε του βέβαια. Αλλά εντάξει, όπως είπαμε. Ο Δράκουλας είναι αριστερός, λες. Λυμμένα στα κόκκινα είναι. Δεν πάω από το νερό μέσα γιατί αυτή τη στιγμή παθαίνει damage ο Άλγκαρ όταν ακουμπάει το νερό, αλλά αργότερα όταν θα είμαστε immune. Τι επίθεση ήταν αυτή. Ήταν επίθεση αυτή το ίδιο. Αργότερα όταν θα είμαστε immune θα μπορούμε να. Και αυτό είναι πολύ ωραίο σημείο. Το Bridge of Death. Εδώ υπάρχει ένα τραγικό bug στο παιχνίδι το οποίο δεν μπορώ να το δείξω αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν θα είμαι μεγάλο rank, ίσως και να τα καταφέρω. Το ανακαλύψανε πρόσφατα, προχτές. Προχτές, εντάξει. Πριν από κάποιους μήνες. Το οποίο κάνει τα items σε αυτό το μέρος να εμφανίζονται άπειρα. Συνέχεια να πάρεις άπειρα Life Max Up. Και μπορείς να πάρεις άπειρα Life Max Up και άπειρα Heart Max Up και. Αυτό το κουμπί κάνει αυτούς τους σκελετούς να εμφανίζονται με τα βαρέλια για να σπάσουν τις γέφυρες. Κίνδυνη τη γέφυρα. Πήραμε μια σπίδα. Πάει, πάει, το βλέπω. Έχει πολλά πιο μετά. Εδώ είναι και τα Secret Boots. Secret Boots. Αυτά τα Secret Boots κάνουν. Το πιο άχρηστο πράγμα στο παιχνίδι. Είναι το πιο, όντως το πιο άθλιο το πράγμα στο παιχνίδι. Σε κάνει λίγο ψηλότερο. Ένα πίξελ. Ένα πίξελ πιο ψηλό. Και θα το δείξω τώρα. Αυτό το σημείο μου αρέσει πάρα πολύ πίσω από τον καταράκτη. Και αυτός έχει τόσο μάλιστα. Έχει παγωτό. Καλά, αυτό δεν είναι και πίσω. Παγωτό και Ice Brand, το οποίο το Ice Brand είναι πολύ καλό σπαθί. Δεν ρίχνει Ice Brand. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εξοπλισμό τώρα. Ο Αλουκάρντ έχει αυτό το ύψο. Ice Brand, ποιο τύχει. Δεν πέφτει Ice Brand να πέφτει. Φαίνεται. Νομίζω. Χωρίς να είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Βάζει τα Secret Boots και γίνεται ένα πίξελ πιο ψηλός. Θα το δείτε. Ούτε καν φαίνεται. Ναι, ούτε καν φαίνεται. Είναι, κοιτάξτε τι διαφορά έχει από την κορυφή της σπηλιάς τώρα. Και μόλις το βγάλω. Είδατε. Α, φαίνεται, εντάξει. Φαίνεται λίγο, γίνεται λίγο πιο κοντός. Ουσιαστικά δεν αυξάνεται το ύψος. Στην πλακία του παιχνιδιού μεγαλώνει το μέγεθος. Ναι, μεγαλώνει λίγο το. Το sprite του Alucard. Πάνω για αυτό το. Αυτά τα μανιτάρια στην πραγματικότητα σε δηλητηριάζουν όταν τα παίρνεις. Όμως υπάρχει τρόπος, αν φορέσεις ένα σέκλετ που σε προστατεύει από το δηλητήριο, αντί να δηλητηριάζεσαι, γεμίζεις HP. Είναι κρυφό power up. Ξέρετε, ένα σέκλετ, γιατί δεν το έχουμε, ας πούμε, αυτό το item. Ναι, εντάξει.
Μπορείς να πας πάνω να πάρεις το... Θα πάω από πάνω, ναι, να ανοίξω, να ανοίξω, να ανοίξω το μυστικό μέλλον. Αυτή εδώ πέρα το δωμάτιο ουσιαστικά πίνει το... αυτό το μέρος που είμαστε να επικοινωνεί με την αρχή του τάση. Το οποίο, αν πας πρώτη φορά, είναι κλειστό. Αυτό σε διακόπτει πολύ μεγάλο. Χρειάζεται το βάρος ενός ολόκληρου ανθρώπου, ας πούμε, για να μπορείς να τον πιέσεις προς τα κάτω. Και οδηγεί στο δωμάτιο με τους Τέρμαν. Ναι, ναι, είναι στο πρώτο, στην είσοδο του κάστρου. Αλλά εντάξει, εκεί πέρα πλέον. Εκείνο το σημείο, στην είσοδο του κάστρου με τους Τέρμαν, είναι ένα από τα δύο καλύτερα σημεία στο παιχνίδι για να μπορέσεις να κάνεις power up το μουραμάσα. Και να ο Βαρκάρης. Ο Φέρμαν από το Gamer Show έχει πάρει από αυτόν το όνομά του. Άκου γέλιο. Εδώ υπάρχει ένα... Γιατί το έχει πολύ ανάγκη, ας πούμε. Μπορείς να γίνεις εξαιρετικά και να πάω. Όπα. Ετοιμία. Κάνε την επίθεση εξαιρετικά, σαν προστάσεις. Πετάει καλά πια. Αυτό εδώ το κερί, νομίζω ρίχνει πολλά λεφτά, έτσι. Είναι ένα κερί, να το, 2.000 δολάρια. Εντάξει, είναι οικονομικά ανεξάρτητο σε όλο. Εδώ πέρα μπορείς να φτύσεις στο ανάποδο κάστρο και να φαρμάρεις λεφτά. Way ahead of you, boy. Και με αυτό το relic ανοίγει η άλλη μεριά της σπηλιάς. Ουσιαστικά δεν ανοίγει, αυτό το relic σαμονάρει το βαρκάρι. Ναι, σαμονάρει το βαρκάρι στην άλλη μεριά της σπηλιάς για να μπορέσει να μας οδηγήσει στο boss αυτού του μέρους. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια αυτή. Βαριέμαι να πάω μόνος μου. Ας μην πάει πάλι. Στήσανε ολόκληρο μηχανισμό. Ποιοι θυμάσαι... ποιος ήταν ο αυτός που έφτιαξε το κάστρο. Κάτι δαίμονες νομίζω. Bernhard. Η οικογένεια Bernhard. Η οικογένεια Bernhard. Ο Walter Bernhard, ένας δικόλεγας. Αλλά εντάξει, αυτό είναι στο continuity του Ιγκαράση τώρα. Τα Καστλβάνια πλέον έχουν πια κάνει. Στο Σάντο οι Bernhard το φτιάχνουν, αλλά δεν είναι δικόλεγες απλά. Απλά για να φτιάξουν το κάθε κάνουν συμφωνία με έναν δαίμονα. Δεν ξέρω με ποιο δαίμονα. Θα μάθουμε στο βέβαιο. Φημολογείται ο Γκάλαμος ότι το έκανε, αλλά δεν ξέρω. Τώρα πάμε στην άλλη μεριά που θα πολεμήσουμε. Είχε πολύ ωραία μουσική αυτό το μέρος. Καλό είναι να βγάλεις σπαθί. Ποιο σπαθί. Α, το... Ναι, βάλε το... Ποιο να βάλω. Κανένα, τίποτα. Όπα, πλακία έκανα που το σκοτώσω αυτό. Όχι, θα αλλάξει το θέμα. Δεν θα σου πετούσα έτσι για γύρω στο βάλε. Πρέπει να ξαναπείς το δωμάτι. Αυτό σου λέω βγάλε το σπαθί. Α, μάλιστα. Για να μην το σκοτώσει, λες. Ναι. Πρέπει να παρασύρουμε εκείνο το σκελετό με το βαρέλι σε αυτή τη γέφυρα για να μπορέσω να κατέβω προς τα κάτω. Αυτή δεν πετάνε τα μοκόπλα. Όχι ρε. Μην πλησιάζεις τόσο πολύ. Ναι, εντάξει. Ίσα ίσα που να φαίνεται στην οθόνη, αλλιώς θα σου εκεί. Είναι εύκολο το να παρασύρεις το σκελετό εκεί πέρα. Είχε ο Μάικλ Τζάκσον να πει. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Απλά να τον έχεις μέσα στην οθόνη. Σπάξε τον λόγο πάντα. Έχει τον μέσα στην οθόνη και θα γίνει. Έλα, στράτα, στρατούλα, τώρα πιστεύω ότι είναι καλά. Ωραία. Παίρνουμε και τα max-up μας. Και εδώ επειδή υπάρχει life max-up και hat max-up μαζί, εδώ πέρα συνήθως κάθονται και τα φαρμάζουμε. Με εκείνο το bug που είχες πει ότι... Τώρα πλέον δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εκείνο το bug, αλλά εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Είναι λίγο πολύπλοκο και ηλίθιο. Δεν μπορώ να το δείξω βασικά. Αν μπορούσα να το δείξω θα το έκανα τώρα, αλλά... Θέλει δύο ώρα. Αλλά άμα το κάνεις μια φορά μετά κολλάει σε όλο το παιχνίδι και... Ναι, χαλάνε κάποια sprites στο παιχνίδι και τα λοιπά και δεν θέλω... Είναι game breaking bug. Ναι, δεν θέλω να το δείξω. Αυτά τα κατήλια που είμαι αρέσει όταν τα σπάς πως πάνε. Πάμε στο Κέρβερο. Α, εδώ μ' αρέσει πολύ που
μπορείς να σπάσεις αυτά τα κεριά έτσι χοροπηδώντας. Και εδώ το background. Πολύ μου αρέσει αυτό. Άλλο εύκολο boss αυτό. Σκύβεις και βαράς απλώς. Και λέγεται Κέρβερος, έχει Κέρβερος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιεί την ελληνική ονομασία. Και συνεχίζουμε ακάθεντη την πορεία μας. Εδώ αν είχαμε το δαιμονάκι θα το έχεις ελίθι. Θα το πάρω πιο μετά. Αυτές ρίχνουν ένα gold circle. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά πέφτει και δύσκολο. Ναι, αλλά ναι, είναι από τα σπάνια. Είναι πολύ σπάνια. Είναι από τα σπάνια items. Αυτή είναι πολύ φανταστική η θέση. Αν δεν σκοτώνονται με τη μία, ναι. Αν δεν μπορείς να το σκοτώσεις με τη μία, είναι σπαστική γιατί γεμίζουν το μέρος τέτοιες φωτιές. Μπορείς να βάλεις βέβαια την fire mail και να... Με το λόγι σύρτε που προφάει fire damage, γεμίζεις από αυτά. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αν βάλεις την fire mail δεν παθαίνεις damage και άμα βάλεις το λόγι circlet γεμίζεις από αυτά. Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας το demon το familiar, το οποίο είναι πολύ θεαματικό familiar αν το κάνεις σε 99 level. Γεμίζει όλη την οθόνη με τα spells του. Αχ, πήραμε και fire mail. Είχε ήδη μία. Μπορείς να γιουζάρεις κιόλα το δαιμονάκι, γιατί έχουμε βγάλει το familiar, αν θυμάσαι, για να περάσουμε το μέρος με το βαρέντι. Θα βάλω το δαιμονάκι να ακούσουμε λίγο και τι θα πει. Όπα. Αυτό το δαιμονάκι γλύφει πάρα πολύ τον Alucard. Είναι υποτακτικός. Ναι, είναι πολύ... Α, master, master! Σαν τον Igor, ας πούμε, στον Frankenstein. Είναι γιος του αφεντικού. Όχι, δεν είναι γιος του αφεντικού, αυτός είναι το αφεντικό. Και έχει μια ειδική ικανότητα σε αυτό το μέρος του κάστρου. Μπορεί να πάει και να πατήσει το κουμπί στο πάνω μέρος της οθόνης. Α, a switch! Αυτό εκεί. Τι σου έτσι αν δεν πήγαινε κοντά. Να πάω κοντά ή να πας κοντά. Γιατί όπως όλα τα άτακτα παιδιά όταν βλέπουν την παιδιά δεν το πατσάνε. Σαν τον Ντένις το τρομερό είναι. Ρίξε κρέπ. Τώρα δεν ωφελεί βέβαια να τον κρέπς. Τώρα δεν ωφελεί να έχω αυτό, θα συνεχίσω πάλι με το sword. Το familiar. Αλλά ραούνε. Αυτά ρίχνουν σπαθί, δεν ρίχνουν ένα σπαθί. Ή τα ραούνε ρίχνουν σπαθί. Τα ραούνε. Ένα άλλο... Spy Hunter νομίζω. Ναι. Να το δαχτυλίδι του Άρη, 24 γράφει πάνω. Είναι επειδή σου δίνει 24 attack. Είναι βασικά reference στη σειρά του 24. Σε κάνει σκληρό. Αυτό το δαχτυλίδι είναι πάρα πολύ καλό, σημειώνει την άμυνα και σου αυξάνει πάρα πολύ την επίθεση. Δεν υπάρχει άλλο δαχτυλίδι ή άλλο εξοπλισμό που σου αυξάνει τόσο πολύ την επίθεση. Θέλω να δείξω αλλά κάτι. Αλλά έχουμε το Ring of Varda που είναι υπερβολικά καλύτερο. Θέλω να δείξω κάτι. Πήραμε τώρα κάτι φιστίκια τα οποία λένε difficult to eat. Ότι είναι και καλά σκληρά και είναι ταυτόχρονα δύσκολα. Για να δείξω τι σημαίνει αυτό, θα δείξω πως τρως ένα κανονικό φαΐ στο παιχνίδι, το πετάς κάτω και περνάς από πάνω και το παίρνει και γεμίζει ενέργεια. Τα φιστίκια όμως δεν τα παίρνει με τη μία. Βλέπεις, πρέπει να σταθείς πάνω τους λίγη ώρα. Βασικά περίμενα. Πρέπει να σταθείς πάνω τους λίγη ώρα και μετά τα παίρνει. Τα ξεφλουτίζει πρώτα. Γιατί δεν τα παίρνει. Μερικές φορές δεν τα παίρνει και καθόλου. Τι γίνεται. Πόση ώρα πρέπει να περιμένω. Είναι random. Τέλος πάντων. Θέλει να περιμένεις πάνω τους αρκετή ώρα και τότε τα παίρνει.